Στο πόδι ολόκληρη επισκοπή από το απίστευτο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, μέσα στο χωριό με ΕΚΑΒ και αστυνομία να καταφθάνουν και τους κατοίκους αποσβολωμένοι να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πως ένας 35χρονος συγχωριανός τους βρέθηκε αιμόφυρτο σε οικοδομή. Μόνο το συνεφόρο είδα που πέρασε πάνω, τίποτα άλλο. Εγώ ήμουν εδώ. Έφυγε κάτω, ναι. Πέρασε και η αστυνομία πάνω, δεν ξέρω πού πήγε. Το πάζλ που συμπληρώθηκε λίγο αργότερα αποκάλυψε πως τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τον έπιασε επαυτοφόρο να μεταφέρει ποσότητα ελαιολάδου που είχε αφαιρέσει μέσα από το ίδιο του το σπίτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μάλιστα ο 35χρονος που είχε απασχολήσει την Ελλάς για περιπτώσεις κλοπών επιχείρησε να επιτεθεί στον ηλικιωμένο, ο οποίος στόλωσε με συνέπεια να οπλίσει την καραμπίνα του και να πυροβολήσει δύο φορές από απόσταση, πετυχαίνοντας τον 35χρονο στην ομοπλάτη και το πόδι. Εγώ τον λυπάμαι, ρε παιδί μου, πάει τέρμα. Εγώ τον λυπάμαι. Εγώ είμαι έτσι. Αυτό το λάδι φαίνεται πως αποτέλεσε την αιτία για να πέσουν πυροβολισμοί εδώ, στο χωριό Επισκοπή. Μετά τους πυροβολισμούς, ο 35χρονος φέρεται να εγκατέλειψε κακήν κακό στο πλαστικό δοχείο με το λάδι στο δρόμο και αιμόφυρτος να τράπηκε σε φυγή. Πέρασε μέσα από το χωριό και αιμορραγώντας κατέληξε σε οικοδομή. Εκεί εντοπίστηκε από έναν κάτοικο του χωριού, ο οποίος βλέποντας τον μέσα στα αίματα, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε σοβαρά τραυματισμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σχεδόν ταυτόχρονα αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο χωριό και λίγο αργότερα συνέλαβαν τον 81χρονο άνδρα που πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος έπεφτε θύμα κλοπής, με αποτέλεσμα το σημερινό περιστατικό να τον οδηγήσει εκτός ελέγχου. Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, αν είναι το παιδί τραυματισμένο, να αφήσουμε τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο σπίτι να μας εκλέμουνε. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς, το βλέπετε λογικό? Εδώ αν δεν πάρουν μέτρα στην Επισκοπή θα βάλουμε το νόμο στα χέρια μας. Δεν είναι πρώτη φορά αυτή. Τις προάλλες στον Άγιο Μήνο 5 είναι ένα περίπτερο το οποίο το έχουν εκλέψει 5 φορές. Μέχρι τα σπίρτα που ανάβουν τα σιγάρα πήραν τις γυναίκες. Για τους κατοίκους της Επισκοπής πάντως το αιματηρό επεισόδιο ήταν λίγο ή πολύ αναμενόμενο, καθώς όπως λένε η μικροεγκληματικότητα ανθεί και υπήρχε ο φόβος της δυσάρεστης τροπής που έλαβε το σημερινό περιστατικό.